Τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων πέραν των όσων έχουν συμφωνηθεί το καλοκαίρι του 2015 απαιτεί από την Αθήνα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάγια τακτική του Ταμείου είναι η λήψη επιπρόσθετων μέτρων με τις εκτιμήσεις του Ταμείου να πέφτουν συνεχώς έξω. Οι υπερβολικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια του μνημονίου έχουν δημιουργήσει ασφυξία στην πραγματική οικονομία, καθώς επιβάλλονται συνεχώς φόροι που αφαιρούν χρήματα από την αγορά και τους πολίτες. Ενδεικτικά είναι τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, με τις συνεχείς απαιτήσεις για νέα μέτρα προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μάλιστα, μέχρι το 2014 οι κυβερνήσεις δήλωναν ότι το χρέος της Ελλάδας είναι βιώσιμο, ένα θέμα που έχει ανοίξει πλέον διάπλατα και αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκών Θεσμών. Για το 2013, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ζητούσε τη λήψη νέων μέτρων, εκτιμώντας ότι θα επιτευχθεί μηδενικό πρωτογενές πλεόνασμα. Ο προϋπολογισμός του 2013 έκλεισε με θετικό πρωτογενές αποτέλεσμα 2,1% του ΑΕΠ, δηλαδή 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο έπεσε έξω στις προβλέψεις του. Το ΔΝΤΑΦ ζητούσε μέτρα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2014, προκειμένου να επιτευχθεί στόχος 1,5% του ΑΕΠ. Τελικά η Ελλάδα το 2014 πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 0,4%, ενώ επέβαλε πρόσθετους φόρους 2,5 δισεκατομμύρια και περικοπή δαπανών άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η λήψη των επιπρόσθετων μέτρων εκτροχίασε την πορεία του προϋπολογισμού, φέρνοντας χαμηλότερους στόχους. Για το 2015 το ΔΝΤΑΦ ζητούσε τη λήψη μέτρων ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5%. Στην έκθεση του ΔΝΤΑΦ τον Οκτώβριο του 2013 ζητούσε αδιευκρίνηση στα μέτρα 3,8 δισεκατομμυρίων για τη διετία 2015-2016. Με τη συμφωνία του καλοκαιριού του 2015 ψηφίστηκαν μέτρα 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, με το μνημονιακό στόχο να υπολογίζει πρωτογενές έλλειμμα 0,25% του ΑΕΠ για το 2015, όσο και ο προϋπολογισμός του έτους. Το ΔΝΤΑΦ υπολογίζει ότι το 2015 ο προϋπολογισμός έκλεισε με πρωτογενές έλλειμμα 0,5% του ΑΕΠ. Μένει να αποδειχθούν οι πληροφορίες ότι η Eurostat την ερχόμενη Πέμπτη θα ανακοινώσει πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 0,2% του ΑΕΠ για το 2015. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί παρά το γεγονός ότι θα αφαιρεθεί σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα πρωτογενή πλεονάσματα του 2013 και του 2014 με βάση τους νέους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής. Το ΔΝΤΑΦ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ από το 2018, ζητεί μέτρα 5,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον 3 δισεκατομμυρίων για να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος. Μένει να αποδειχθεί για μια ακόμα φορά ότι οι νέες απαιτήσεις του Ταμείου θα δημιουργήσουν επιπλέον ασφυξία στην οικονομία και ότι τα νέα δεδομένα θα αποδείξουν και πάλι τους λάθους υπολογισμούς του Διεθνούς Οργανισμού. Αποτέλεσμα όλων των χρόνων αστοχιών είναι η εκτόξευση του εσωτερικού ιδιωτικού χρέους πάνω από τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ, κόκκινα δάνεια, ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα χωρίς να παρουσιάζεται αποκλιμάκωσή της, αλλά και προβλήματα στο χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας.